Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στο στούντιο της ΕΡΤ τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ 1. Και φυσικά, τι άλλο, θα ξεκινήσουμε από την συμφωνία. Κύριε Δραγασάκη, το νέο πακέτο είναι ιδιαίτερα επώδυνο με τα 38 προαπαιτούμενα. Αυτό μας προειδεάζει για το τι μας περιμένει από το φθινόπωρο, αλλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσείς εκτιμάτε ότι είναι βιώσιμο το νέο πρόγραμμα? Καταρχήν, είμαστε ακόμα σε μια ατελή συμφωνία. Mm-hmm. Με την έννοια ότι έχουμε τα προαπαιτούμενα. Αυτό που μας λείπει τώρα είναι η δανειακή σύμβαση, κυρίως η πρώτη δόση, που θα είναι μεγάλη, πάνω από 25-27 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Εμείς εκεί ζητούμε να μην είναι μόνο τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε για να πληρώσουμε υποχρεώσεις δανειακές, αλλά να υπάρχουν και χρήματα αρκετά για να μπορέσουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις του κράτους προς Έλληνες που προστάει το κράτος, επιχειρήσεις, προμηθευτές κλπ. Δηλαδή να πέσει χρήμα στην πραγματική οικονομία. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση της συμφωνίας, μετά την πρώτη, ας την πούμε έτσι, επιθεώρηση που θα γίνει, αξιολόγηση, θα πρέπει να γίνει η συμφωνία για το χρέος. Προσωπικά, μόνο όταν δω και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για το χρέος, ναι, θα μπορέσω με σιγουριά να απαντήσω το ερώτημά σας. Αν είναι δηλαδή βιώσιμο ή όχι. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ρύθμιση για το χρέος, θα έχουμε ένα πρόβλημα, όπως είχαμε και στο παρελθόν. Ναι. Εάν πετύχουμε όμως μια ρύθμιση για το χρέος που μειώνει στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο τους στόχους που πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο. Μιλάμε πάντα για απομείωση του χρέους, γιατί ονομαστικό κούρεμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις... Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει το χρέος βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο. Ναι. Έχουμε άποψη και για τις μεθόδους. Μάλιστα. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά σωστά λέτε ότι δεν πρέπει να πολλώσουμε τη συζήτηση γύρω από το πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, να επικαλωστώ και την στάση των Γερμανών, που φαίνεται να δημιουργούν έτσι αυτά τα προσκόμματα που κάνουν λόγο και τον τελευταίο καιρό για το θέμα του δανείου γέφυρα. Βάζουν εμπόδια. Έχουμε ένα έγγραφο σήμερα του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο το αναπαράγει, κύριε Αντιπρόεδρε, το Reuters, που κρίνει ως ανεπαρκή τα σχέδια για την βιωσιμότητα του χρέους και της ιδιωτικοποίησης. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Μιλάμε για τους Γερμανούς. Ναι, όπως είπε και ο κύριος Σούλτς, που ξέρει καλύτερα τα πράγματα, οι απόψεις του κύριου Σόμπλε είναι προσωπικές. Εμείς ξέρουμε ότι οι κανόνες, όπως οι ίδιοι μας είπαν, είναι ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους θεσμούς, και όταν έχουμε μία συμφωνία με τους θεσμούς, αυτή θα είναι η βάση. Η κάθε χώρα μπορεί να έχει τη δική της άποψη ή ο καθένας τη δική του άποψη, mm-hmm, αλλά αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Και θέλω να επαναλάβω πρώτον ότι εμείς κινηθήκαμε και κινούμαστε με βάση τη συμφωνία που κάναμε με τόση δυσκολία, όλοι, το θυμάστε κι εσείς. Και με τόσες ώρες ξενύχτη. Και επειδή εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο ως κυβέρνηση να πούμε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη χώρα συμφωνία, διότι είδαμε ότι η κίνδυνη χωρίς συμφωνία είναι μεγάλη, ακόμα και αν με τη συμφωνία εμείς ήδη έχουμε παρατηρήσεις, άρα προχωρούμε θετικά με βάση αυτά που συμφωνήσαμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε απόκληση από την συμφωνία που κάναμε, φοβάμαι ότι θα ανοίξει ο ασκός του όλου. Για όλους. Διότι το ελληνικό θέμα πια είναι πανευρωπαϊκό θέμα, για να πω και παγκόσμιο θέμα. Mm-hmm. Και επομένως, μία ανατροπή αυτών που συμφωνήθηκαν τόσο δύσκολα, πιστεύω θα είναι πια ένα παγκόσμιο γεγονός. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορεί να ακουστούν λόγια, αλλά θέλω να πιστεύω δεν θα υπάρξουν έργα υπονόμευσης της συμφωνίας. Μάλιστα. Κοντά μας είναι και ο καλός συνάδελφος, ο Μιχαήλ Γελαντάλης, οικονομικός συντάκτης, για να δούμε μαζί και πιο επιμέρους θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, την καθημερινότητά μας, Μιχάλη. Και θα έλεγα να δούμε, κύριε Αντιπρόεδρε, κάποιες κατηγορίες, όπως είναι οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες τώρα. Μιλάμε περίπου 600.000 άτομα, οι επαγγελματίες, 700.000 οι αγρότες. Πώς θα τα καταφέρουν με όλα αυτά που αλλάζουν τώρα, με τις αλλαγές στους αγρότες, τον ειδικό φόρο για το πετρέλαιο, με τις προκαταβολές του φόρου? Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να τα καταφέρουν? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καλό μνημόνιο. Το λέγατε και πριν αυτό. Ναι, το μνημόνιο είναι μια μορφή επιβολής πολιτικής, καταρχήν, πριν πάμε στο περιεχόμενο,
το οποίο εμείς επιμένουμε και τώρα, ότι η πρόταση που είχαμε κάνει και η επιδίωξη που είχαμε από την αρχή, από το Φεβρουάριο δηλαδή, να πάμε και εμείς και η Ευρώπη σε ένα νέο υπόδειγμα, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Θα δικαιωθούμε ιστορικά για διάφορους λόγους που εν μέρει έχουν συζητηθεί, εν μέρει θα συζητηθούν στο μέλλον. Φτάσαμε σε μια τιμωρητική λογική και έτσι έχουμε ένα, από τη στιγμή που υποχρεωθήκαμε να πάμε σε δάνειο, το μνημόνιο ήταν από αυτό. Τώρα, έχοντας όμως αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει το μνημόνιο αλλά έχει την δανειακή σύμβαση για 86 δισεκατομμύρια και έχει την προοπτική του χρέους, τόσο για τους αγρότες, όσο για τους επαγγελματίες, mm-hmm. όσο και για τους εργαζόμενους και τους πολίτες γενικά, πρέπει να πούμε τα εξής. Πρώτον, ξεφεύγει ο κίνδυνος για το Brexit το λεγόμενο, το οποίο αποτελούσε. Θεωρείτε ότι απομακρύνεται οριστικά αυτό? Το οριστικά όχι ακόμα, διότι υπάρχουν απόψεις στην Ευρώπη για μια άλλη Ευρώπη, οι οποίες αν επικρατήσουν. Θέλει να το κρατάει στο τραπέζι. Ναι, και αν επικρατήσουν αυτές οι απόψεις, δεν μας χωράει ούτε εμάς ούτε πολλούς άλλους και θα είναι ένα γενικότερο θέμα. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εξασφαλίζονται πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, άρα για να φύγει από τη μέση ο φόβος για τις καταθέσεις και άρα να επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα όλα αυτά τα χρήματα ή μεγάλο μέρος από αυτά που έφυγαν. Και άρα να μπορούν οι τράπεζες να παίξουν τον ρόλο τους που είναι η χρηματοδότηση των αγροτών, των επαγγελματιών της οικονομίας. Το τρίτο είναι ότι αυτή η συμφωνία με τα αρνητικά που έχει, κατά την προσωπική μου άποψη, και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποδειχτεί μία γέφυρα από την ύφεση στην ανάπτυξη και από τη λιτότητα σε ένα νέο, ας πούμε, μοντέλο ανάπτυξη. Μπορεί δηλαδή να παίξει αυτό το ρόλο. Θα έχουμε μία ύφεση περίπου 8 με 9 μήνες όπως το εκτιμούμε. Μετά όμως μπορούμε ύψος, από το δεύτερο εξάμηνο. Ύψος περίπου. Η ύφεση μπορεί να είναι βαθιά, mm-hmm. εάν δεν παρθούν μέτρα, αλλά ήδη έχουμε εξασφαλίσει και ήδη από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του χρόνου θα πέσουν, να το πω έτσι, στην οικονομία περί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Mm-hmm. Προβλέπεται η χαλάρωση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα διευκολύνει. Και τρίτον, είναι αυτό που σας είπα, ότι ζητούμε, δεν το έχουμε εξασφαλίσει ακόμα, στην πρώτη δόση που θα είναι τώρα, 20 του Αυγούστου, να υπάρχει ένα ποσό τουλάχιστον 4 δις που να κινηθεί στην οικονομία. Άρα, για όλα τα κοινωνικά στρώματα η σωστή υλοποίηση της συμφωνίας θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον θετικότερο ως προς τις προοπτικές του. Θα μπορούμε λέει, να πούμε ότι για τα επόμενα 3 χρόνια ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί... Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν μέτρα που πλήττουν. Πλήττουν τους αγρότες, στα νησιά η αλλαγή του ΦΠΑ θα έχει επιπτώσεις και αρκετά άλλα μέτρα, κυρίως η αύξηση του ΦΠΑ είναι κάτι που μας ενοχλούσε και εμάς. Διότι θέλαμε να πάμε στην εισπραξιμότητα, να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα. Ακριβώς, πολύ σημαντικό πια. Σε αυτά λοιπόν που θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, αυτό το οποίο η κυβέρνηση θέλει να κάνει είναι να υπάρξει αυτό που λέμε εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών της συμφωνίας και για το σύνολο της κοινωνίας και για επιμέρους ομάδες. Και να το κάνουμε και μαζί τους, μαζί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Με βάση τις συνέπειες αυτές να μπορούμε να κάνουμε μέτρα, προγράμματα αντισταθμιστικά. Δηλαδή το αρνητικό μέτρο θα υλοποιηθεί, αλλά οι συνέπειες τους μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Να πάρετε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, με λίγα λόγια. Ήδη λοιπόν για τον αγροτικό χώρο ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα, το οποίο θα εγκριθεί ελπίζουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μεγάλο πρόγραμμα, mm-hmm. που προβλέπει τέτοια μέτρα. Και για τα νησιά επίσης πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο ένα πρόγραμμα για τα νησιά, διότι η νησιωτικότητα, όπως λέμε, δεν είναι μια ιδιοτροπία δική μας, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγνωρίζει. Άρα έχουμε τη συμφωνία με θετικά και αρνητικά μέτρα, έχουμε την βελτίωση ή την δυνατότητα βελτίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος και της προοπτικής και τρίτον έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αντισταθμιστικά μέτρα με στόχο να αμβλύνουμε τις συνέπειες. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για μια δανειακή σύμβαση που έχει δύο παραμέτρους που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ήταν μοχλοί ανάπτυξης, καταρχήν άβληση των βαρών. Μιλάμε για μια τριετή σύμβαση. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται όσον αφορά στην κλιμάκωση της επιβολής ή μη διαφόρων μέτρων. Και δεν είναι τόσο εμπροστοβαρής όσο φοβόσασταν αρχικά. Έτσι δεν είναι. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεταφορά. Πλεονάσματα. Σωστά. Και αυτά είναι μικρά. Δηλαδή, καταρχήν έχουμε ένα
πρωτογενές έλλειμμα για το 2015, στην πρόβλεψη που συμφωνήσαμε προχθές, και μικρά πρωτογενή πλεονάσματα που είναι από 1,5 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τα προηγούμενα σε σχέση με την τριετία πάνω. Από αυτά που είχαν υπολογιστεί πριν. Σωστά. Και υπάρχει το εξής, που εδώ είναι θέμα της κυβέρνησης, πώς θα το αξιοποιήσει. Μιλάμε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μιλήσατε για άμεση διάθεση χρηματοδότηση 10 δισεκατομμυρίων τραπεζικού συστήματος, που απομακρύνει τον κίνδυνο, σχεδόν μηδενίζει τον κίνδυνο ενός εσωτερικού κουρέματος, που αυτό ενισχύει την αξιοπιστία όσον αφορά στην επιστροφή καταθέσεων απαραίτητων χρημάτων και για την πραγματική οικονομία. Έχουμε ενδείξεις θετικές, ενθαρρυντικές όσον αφορά στην επιστροφή κεφαλαίων, δηλαδή καταθέσεων. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο τις τελευταίες 10 μέρες. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να συμβάλλει γενικά στην επαναχρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως. Να τα πάρουμε ένα-ένα αυτά που είπατε. Καταρχήν, αν μιλήσουμε στενά οικονομικούς όρους, είναι ότι αυτή η συμφωνία ακριβώς έχουμε αποφεύγουμε τα μεγάλα πρωτογενή πλονάσματα, δηλαδή του 3%, του 4%, που σημαίνει τον 6 δις, τον 7 δις, περίπου 20 δις διαφορά έχουμε. Είναι μια ήπια προσαρμογή, συγγνώμη, είναι μια ήπια προσαρμογή όπως... Μας ενοχλεί ακόμα το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα για το 2018. Μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι μακρύς. Μας ενοχλεί αυτό, δεν μπορέσαμε να το αποφύγουμε. Αν η οικονομία μπει σε ρυθμούς ισχυρής ανάπτυξης, τότε θα μπορεί αυτό να μην αποτελεί πρόβλημα. Εάν όμως δεν πετύχουμε πολύ ισχυρούς ανάπτυξη, θα αποτελεί πρόβλημα. Και μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι και ένας από τους θεσμούς στις κατηδίαν συζητήσεις αναγνώρισε ότι και το 3,5 θα πρέπει να πάει στο 2019-20 και όχι το 2018. Άρα το κρατάμε αυτό, διότι εμείς κρατάμε και σημεία που διαφωνήσαμε. Θα τα πούμε δημόσια αυτά, όπως σας είπα ήδη. ΦΠΑ, εμείς επιμείναμε να αναλάβουμε τη δέσμευση ως χώρα, να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Αν αποτύχουμε σε αυτό, τότε να ανεβάσουμε τους συντελεστές. Δεν το πετύχαμε. Παραμένει όμως, και είναι ένα στίχημα αυτό νομίζω για το Υπουργείο Οικονομικών και για την κυβέρνηση, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και εφόσον το πετύχουμε να μειώσουμε τους συντελεστές. Ούτως ώστε αυτό που έγινε υπάρχει, να έχει λοιπόν ένα προσωρινό χαρακτήρα. Υπάρχει λοιπόν μια ευελιξία στο να μπορούν να... Θα είναι δηλαδή μια διαρκής κίνηση. Με αυτό που είπατε με τις τράπεζες, τα 10 δισεκατομμύρια είναι διεκδικήσιμα. Το σημαντικό εδώ είναι, αν μου επιτρέπετε, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε και προετών. Το καινούργιο στοιχείο είναι να γίνει ανακεφαλοποίηση μαζί με τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Αν στις τράπεζες μέσα υπάρχουν κόκκινα δάνεια, δηλαδή μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 70, 80, 90 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα. Είναι δηλαδή αυταπάτη αυτό που λέμε τραπεζικό σύστημα. Διότι αν τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται, δεν μπορεί να υπάρξει και χρηματοδότηση. Άρα η προσπάθεια γίνεται εκεί, η συμφωνία έχει επέλθει, έχουμε διαφωνίες ακόμα. Δηλαδή στην ουσία έχουμε μία σύγκρουση μοντέλων, σύγκρουση υποδειγμάτων. Το δικό τους υπόδειγμα θέλει τα δάνεια να γίνουν αγορά, να υπάρχει αγοροπολισία των δανείων. Αυτό δεν το αποφεύγουμε προς όρους. Αυτό με τα distress το αποφεύγουμε, διεκδικώντας. Το αποφεύγουμε διαπραγματευόμενοι. Θα επανέλθουν, προβλέπω εγώ. Γι' αυτό το λέω. Μιλάτε για τις εταιρείες που θέλουν να αγοράσουν τα δάνεια. Άρα η συμφωνία αυτή θα είναι μια συμφωνία που θα ορίζει τους όρους, ας το πω έτσι, παιχνιδιού, ότι είμαστε στην Ευρώπη, αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν λέω ότι θα αρνηθούμε αυτό, που ό,τι συμφωνούμε είναι συμφωνημένο. Αλλά σε μια σειρά θέματα που υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ο αγώνας σας συνεχίζεται, είτε για να τους πείσουμε, είτε εν πάση περιπτώσει να βρίσκουμε λύσεις που να σας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, που είναι να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, τουλάχιστον μέχρι ένα ύψος, λογικό, και να αποτρέψουμε την αγοροπολισία των δανείων των στεγαστικών. Κύριε Αντιπρόεδρε, μέχρι το 2015, μια και κάνατε αναφορά για την πρώτη κατοικία, προστατεύεται. Μετά. Και μετά θα επιδιώξουμε να υπάρξει προστασία. Γι' αυτό κυρίως προτείνουμε τον φορέα, δηλαδή κάποια δάνεια τα οποία οι τράπεζες, διότι και οι τράπεζες μπορούν να διαγράψουν χρέη, και οι τράπεζες μπορούν να ρυθμίσουν χρέη, και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν λύσεις σε ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα έχει συμφωνηθεί. Επιμένουμε λοιπόν και λέμε ότι επειδή οι τράπεζες παραμένουν τράπεζες και δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες να κάνουν κοινωνική πολιτική, αλλά επειδή ειδικά στην Ελλάδα η κατοικία παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την κοινωνική συνοχή κλπ. Ιδίως τα φτωχά στρώματα, εμείς θέλουμε να έχουμε ένα ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοια δάνεια, τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, με κριτήρια και εργαλεία που θα προστατεύουν την πρώτη κατοικία.
Είναι ανοιχτό. Είναι μάχημα ακόμα. Διαφωνούν, αλλά όπως είπαμε, τίποτε δεν θα κερδίσουμε έτσι με πίνοντας ένα καφέ. Θα υπάρχει μια διαρκής αντιπαράθεση επιχειρημάτων και στοιχείων. Τώρα, μια και κάνατε αναφορά πριν στις τράπεζες, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το νέο τραπεζικό σκηνικό? Εννοείται από άψη αρχιτεκτονικής του τραπεζικού συστήματος. Και δεδομένου, συγγνώμη, ότι το Χουσού έχει στις 3 από τις 4 συστημικές ένα ποσοστό 67-68%. Ναι. Καταρχήν, δεν βλέπουμε συγχωνεύσεις τραπεζών εντός της Ελλάδας. Το σύστημά μας θεωρείται υπερσυγκεντρωμένο. Δηλαδή, έχουμε 4 τράπεζες κυρίως. Αυτό που θέλουμε είναι ίσα-ίσα να παραμείνει ζωντανή και να ενισχυθεί η Τράπεζα Αττικής και οι συνεργατικές τράπεζες, και εφόσον χρειαστούν κεφάλαια, να μπορούν και αυτές να τα πάρουν. Σωστά. Διότι πρέπει να έχουμε κάποιες τράπεζες εκτός του συστήματος που ελέγχει το ευρωσύστημα. Η Γερμανία, να φανταστείτε, το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού συστήματος είναι εκτός. Δεύτερον, παραμένει ο στόχος μας για τράπεζες ειδικού σκοπού και βεβαίως για μια αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία την έχουμε στα σκαριά και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, πιστεύω θα την ξεκινήσουμε. Βλέπουμε την ανάγκη συγχωνεύσεων και προχωρούν στα Βαλκάνια και στο εξωτερικό. Ίσως είναι και προϋπόθεση για να διασωθούν. Εκεί μπορούν και προχωρούν συγχωνεύσεις. Βέβαια, σε όλα αυτά έχουμε, η κυβέρνηση έχει αναθέσει και ειδική μελέτη, η οποία πρέπει να γίνει, και επίσης και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να παίξει ένα ρόλο συμβούλος, το πούμε έτσι, σε αυτά τα θέματα, ώστε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Τώρα, να πάμε, αν συμφωνείς, Μιχάλη, και στο νέο ΤΑΙΠΕΔ, να δούμε τι αλλάζει, ποια είναι η διαφορά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντιπρόεδρε, πριν μιλούσε για ξεπούλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο βράδυ που συζητούσαμε στις Βρυξέλλες συμφωνία, ναι. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε, παρόλο που είπα ότι θέλαμε να γυρίσουμε συμφωνία με τις τράπεζες κλειστές, με δυσκολίες στο να χρηματοδοτούν εισαγωγές, ξέραμε ότι υπήρχε κίνδυνος μιας χιονοστιβάδας αρνητικών εξελίξεων και θέλαμε να πετύχουμε συμφωνία με παραχωρήσεις και με αναγκαίους συμβασμούς. Όμως είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που είπαμε ότι αν δεν υποχωρήσουν στον τρόπο που βλέπουν αυτό το περιβόητο ταμείο, θα γυρίσουμε χωρίς συμφωνία και θα ενημερώσουμε τη Βουλή. Ήταν κρίσιμο επομένως, ναι, και πολύ σημαντικό. Διότι προέβλεπε ένα ταμείο που θα είχε την έδρα του, στο οποίο θα βάζαμε τη δημόσια περιουσία μας, την έδρα του θα την είχε στο Λουξεμβούργο και πρόεδρος θα ήταν ο κ. Σόιμπλε. Με μια εκδοχή του. Όχι το καλύτερο για τους Γερμανούς. Αλλά όχι για εμάς. Πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν και για τους Γερμανούς ό,τι καλύτερο, διότι βλέπετε ότι και οι Γερμανοί τώρα, η Γερμανία ας πούμε, εντάξει, είναι δαχτυλοδεικτούμενοι σε όλο τον κόσμο για τη σκληρή της τάση. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, τι κάναμε λοιπόν εμείς εκεί. Πρώτον, το είχαμε αυτό ως κάζους μπέλι. Δηλαδή, αν δεν υποχωρούσαν, θα φεύγαμε. Είχαμε και ένα δεύτερο, για να σας δώσω και μια εικόνα των συνομιλιών. Των συνομιλιών. Το δεύτερο στοιχείο ήταν το IMF. Αυτοί μας ζητούσαν να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Πρωθυπουργός μας είχε κάνει εδώ μια ομιλία στη Βουλή και είχε πει: δεν θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάποιοι είχαν πάρει την ομιλία του Πρωθυπουργού και ό,τι έλεγε θέλουν να συμβεί ακριβώς το αντίθετο, διότι είχε αυτό το πείσμα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς υποχωρήσαμε στο Διεθνές Ταμείο διότι όλες οι χώρες το ήθελαν. Δεν είχαμε δηλαδή κανένα σύμμαχο. Στο θέμα του Ταμείου όμως αποκτήσαμε συμμάχους, και τη Γαλλία και η Ιταλία. Ήταν επιθετικά υπέρ μας. Ειδικά οι Ιταλοί, γιατί έχουν και προβλήματα εσωτερικά δικά τους στο κομμάτι αυτό. Και η Γαλλία και η Ολλάνδη ειδικά. Τι έγινε λοιπόν τελικά? Τελικά έγινε μια, καταλήξαμε κάπου που έχει τις εξής διαφορές. Πρώτον, το Ταμείο βεβαίως είναι στην Ελλάδα με ελληνική διοίκηση, εντάξει, αυτό στην έχει ένα συμβολισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ασκούν μια εποπτεία, αλλά διαχειρίσιμη εποπτεία. Δηλαδή ο έλεγχος θα είναι δικός μας. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το εξής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ιδιωτικοποιούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε περιουσιακά στοιχεία εκεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πουλάμε. Σε τιμές, πώς λένε αυτές, εσείς πώς λένε, τιμές, για τιμές σε πουλήματα. Όχι, τα λέγατε και εσείς αυτά όταν ήσασταν αντιπολίτευσης. Είπαμε πριν. Έχει συμφωνηθεί λοιπόν, θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα ορίζει αν έχει λογική να πουληθεί ή μήπως είναι ξεπούλημα, οπότε μπορεί να περιμένει, διότι το ταμείο θα έχει 30 χρόνια ζωή. Παραδείγματος χάρη, ΟΤΕ δεν θα πουλήσουμε. Το 10% που υπολείπεται του δημοσίου, λέμε. Άσε που δεν μπορεί και να πουληθεί. Και εδώ είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα.
τους λέγαμε τι θέλετε να πουλήσουμε τότε, αφού είναι επιτυχές παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Λειτουργεί καλά κλπ. Θα μεταφερθούν λοιπόν εκεί το περιουσιακό αυτό στοιχείο του κράτους, θα υπολογίζεται ως περιουσία, αλλά δεν θα ρευστοποιηθεί. Δεύτερο που πετύχαμε, άρα θα είναι ένα ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας με διάφορους τρόπους. Το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι ότι οι πόροι αυτού του ταμείου τώρα, το κεφάλαιο που θα μαζευτεί στην πορεία των 30 χρόνων, 25 δισεκατομμύρια θα είναι για την κάλυψη της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών που θα γίνει, 12,5 δις θα πάνε για το χρέος και 12,5 μπορεί να πάνε σε επενδύσεις. Άρα, αν βγήθηκαν τα αρνητικά του, ίσως στην πράξη, αν υπάρξει καλή συνεργασία, διότι βάζω πολλά αν, διότι με αυτά που ζήσαμε το πεντάμινο αυτό, τίποτα δεν μπορούμε να φέρουμε δεδομένο. Μάλιστα. Θα μπορούσε λοιπόν να παίξει και ένα θετικό ρόλο, διότι λείπουν από τη χώρα μας θεσμοί έτσι μακράς διάρκειας, 30 ετών, 20 ετών. Θα μπορεί κανείς να κάνει ένα σχεδιασμό σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας. Υπάρχει όμως και ένα θέμα εδώ που είναι μια λίστα εκκρεμών ιδιωτικοποιήσεων. Και πρέπει βέβαια, και πρέπει συγγνώμη με το ταμείο αυτό, η λογική γενικότερα είναι ότι ενώ παλιότερα τα μνημόνια ήταν τα κυβερνητικά προγράμματα, δηλαδή οι κυβερνήσεις υλοποιούσαν τα μνημόνια, στη δική μας λογική το μνημόνιο αυτό τώρα θα είναι ένα κεφάλαιο του κυβερνητικού προγράμματος. Ένα άλλο κεφάλαιο θα είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα που θα κάνουμε πράγματα που εμείς τα θέλαμε, είναι στο πρόγραμμά μας, δεν μπορέσαμε τώρα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπαμε το ταμείο δεν μας εμποδίζει να κάνουμε και άλλο ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας. Δεν θα είναι το μοναδικό. Δεν μας εμποδίζει να κάνουμε μία δομή για την προστασία της δημόσιας περιουσίας. Διότι στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε καταπατήσει, έχουμε πολλές πληγές. Δεν είναι μόνο για την ιδιωτικοποίηση. Τώρα, μέρος της συμφωνίας είναι ότι και οι 9, νομίζω, ιδιωτικοποίησεις, όχι 22, 9 από τις ιδιωτικοποίησεις που είχαν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ θα γίνουν. Εκεί. Εννοείται στο προηγούμενο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στο ΤΑΙΠΕΔ ήταν περίπου 20-22 νομίζω πράγματα προς ιδιωτικοποίηση. Από αυτά η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για 9, αν θυμάμαι καλά. Για αυτά τα 9 τώρα, ο στόχος της κυβέρνησης θα είναι να αυλύνουμε, να δούμε τους όρους. Παραδείγματος χάρη, ΟΛΠ ήταν να πουληθεί το 67, δεν θα πουληθεί το 67. Έχει μειωθεί το πόστο. Δεύτερον, ΟΛΠ ήταν να πουληθεί και η διαχείριση και η εξουσία του λιμένος. Θα γίνει διαχωρισμός, δηλαδή άλλο θα είναι η αρχή λιμένος, άλλο θα είναι η διαχείριση. Ό,τι μπορούμε τέτοια πράγματα θα κάνουμε. Βεβαίως και εδώ αντιμετωπίσαμε ένα δογματισμό, πρέπει να το πω αυτό. Ο Υπουργός, ο αρμόδιος ο Σταθάκης, είχε βρει με τους επενδυτές στα αεροδρόμια αρκετά ένα διαφορετικό μοντέλο που θα εξασφάλιζε ενδεχομένως μια συμμετοχή του δημοσίου γύρω στο 20-25%. Με τη Fraport. Ναι. Έτσι. Τώρα θα δούμε. Ό,τι από αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, χωρίς βεβαίως να ανατραπεί η συμφωνία, δεν μας συμφέρει. Αν ανοίξει ο ασκός του έργου, θα ανοίξει και για αυτούς και για εμάς κλπ. Θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποια άλλη ερώτηση οικονομικού τύπου. Θα ήθελα να περάσουμε και στο πολιτικό, αν θέλετε. Αντίκτυπο. Δεν υπάρχει, θεωρείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, αντίφαση στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτό που ξέρουμε όλοι, αυτό που έχει γνωστοποιηθεί, με αυτό που υπογράφει. Φυσικά. Φυσικά. Τι δεν υπολογίσαμε. Τι δεν υπολογίσαμε. Καταρχήν αυτά δεν θέλω να δώσω βιαστικές απαντήσεις. Εγώ μπορεί να έχω την άποψη, είμαι κάποιος απόψη μου. Αλλά πρώτον, το κεφάλαιο πώς προετοιμάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση. Ή δεν προετοιμάστηκε, ή πού προετοιμάστηκε, ή πού δεν. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πει τις απόψεις μου στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Είναι μεγάλο κεφάλαιο που το οποίο πρέπει να το δούμε και χωρίς να μην επιτραπεί να πω έτσι με έναν τρόπο εμφυγίου πολέμου. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Πρέπει να βγάζουμε μαθήματα για το μέλλον. Εγώ πάντα το λέω, τα διλήμματα του χθες θα είναι και αύριο. Άρα αν υπήρχε μια καλή λύση που δεν την προβλέψαμε, ας την σκεφτούμε για το μέλλον. Άρα το κεφάλαιο της προετοιμασίας είναι ένα κεφάλαιο, έδωσε την απάντησή μου. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση. Πώς διαπραγματεύτηκε, πώς σχεδιάσαμε τη διαπραγματευτική μας ομάδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Θέλω να σας θέσω όμως το εξής χωρίς να φανεί. Υπήρξαν λάθη. Βεβαίως. Γιατί η εσωτερική αντιπολίτευση, όπως μη φανεί, εγώ όπως δεν έχω ξέρετε, δυσκολία να πω. Επιμένεις αυτό ότι υπάρχει αντίθεση. Δεν έχω δυσκολία να πω πράγματα. Ναι. Πρώτον, πιστεύαμε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έτσι και απειλούσαμε με έξοδο από το ευρώ,
Οι Ευρωπαίοι, οι αγορές θα κνιαζόταν στον αέρα, οι Ευρωπαίοι θα τρόμαζαν και θα υποχωρούσαν. Αποδείχθηκε λάθος. Και το αναπκαλύψαμε αυτό το, όταν λάθος εκτίμηση. Λάθος εκτίμηση. Κοιτάξτε, και αυτό εγώ λέω ότι κάνεις θεωρητικές υποθέσεις. Αυτό που πιστεύαμε πριν από 2-3 χρόνια μπορεί να ίσχυε. Στο μεταξύ όμως και αυτοί πήραν τα μέτρα τους. Θωρακιστήκανε. Και όχι μόνο αυτό. Άλλα δεδομένα τελικά. Και το πρόγραμμα, αλλά και το πρόγραμμα του Ντράγκη. Προς έκπληξή μας, ο κύριος Σόιμπλε πρότεινε επίσημα στον κύριο Βαρουφάκη, τότε Υπουργό Οικονομικών, αν θέλουμε να βγούμε, να μας βοηθήσει κιόλας. Μάλιστα. Υπογράφοντας βέβαια κάποιο σκληρό μνημόνιο. Άρα υπήρξαν εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιωθήκανε, υπήρξαν λάθη. Τρίτον, υπήρξαν τομείς όπου δεν ξέραμε ακριβώς, δηλαδή, πώς γίνεται η διαπραγμάτευση. Εμείς νομίζαμε, στέλνουμε τον Υπουργό μας με 2-3 συμβούλους και διαπραγματεύεται. Αυτοί είχαν στήσει ένα ολόκληρο σύστημα. Σύστημα, με κανόνες, με επιτελεία. Μετά όμως και εμείς βελτιωθήκαμε. Νομίζω κατά κοινή ομολογία βελτιώθηκε το σύστημά μας και απέδωσαν και τα πρόσωπα τα οποία μπήκανε καλύτερα νομίζω. Τώρα, το τρίτο όμως που αν μου τρέψει να βάλω, να θέσω έτσι ως προβληματισμό, είναι και η στάση της κοινωνίας. Είχαμε εκδηλώσεις λαϊκού κόσμου συγκινητικές. Αντοχή. Πρώτη φορά κατέβαινε ο κόσμος για να υποστηρίξει. Όταν ήταν να κλείσουν οι τράπεζες και συζητούσαμε το ενδεχόμενο να αφήσουμε κάποια καταστήματα ανοιχτά. Και υπήρχε ο φόβος ότι θα γίνουν ενδεχομένως επεισόδια κλπ. Η στάση του κόσμου, η ψυχραιμή ήταν υποδειγματική. Πέρα από κόμματα και πέρα από. Ακριβώς. Όμως πώς αντέδρασαν οι πλούσιοι σε αυτή την κρίση, είναι ερώτημα. Έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Και ο απλός κόσμος ήταν εκεί, περίμενε στοικά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, όταν βγαίνει 1 δισεκατομμύριο κάθε μέρα από τις τράπεζες και πας στον Ντράγκη και του λες δώσ' μου έλα για να καλύψω το έγκλημά μου, είσαι ευάλωτος. Ακούω μερικούς και στον χώρο της αριστεράς να λένε διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά δεν βλέπω να συζητάνε τα συγκεκριμένους μηχανισμούς που αξιοποιήθηκαν ως όπλα δικά τους, ενώ εμείς εκεί είμαστε πολύ αδύναμοι. Πώς αντέδρασαν οι επιχειρήσεις? Πολλές επιχειρήσεις είχαν από πριν τα ταμεία τους στο εξωτερικό. Και θέτω ένα ερώτημα εγώ. Δεν μιλάω για τα κέρδη, που στο κάτω-κάτω και στα κέρδη που κάνει μια επιχείρηση εδώ, ένα μέρος δεν πρέπει να το επανεπενδύει? Είναι υπερβολικό αυτό? Εγώ μιλάω για τη ρευστότητα, την έχουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, φανταστείτε μια οικονομία οποιαδήποτε, τη Γερμανία. Που όλες οι επιχειρήσεις που δρούν στη Γερμανία, οι μεγάλες τουλάχιστον, τη ρευστότητα την έχουν στο εξωτερικό. Θα βουλιάξει η Γερμανία. Εδώ λοιπόν αυτά τα λέω, διότι είναι θέματα που νομίζω πρέπει να τα συζητήσουμε και ως κοινωνία, αλλά και με τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, διότι αυτά απαιτούν ρυθμίσεις. Διότι σήμερα εμείς την πληρώσαμε, παραμένουμε πειραματόζωο, αύριο θα την πληρώσουν και άλλοι. Με το πρόγραμμα λοιπόν, βεβαίως αυτά τα οποία θέλαμε να κάνουμε, δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε. Όμως δεν εγκαταλείπουν το πρόγραμμα μας. Και να πω και κάτι, διότι λέγονται τώρα διάφορα. Εάν δεν είχαμε αυτό το πόλεμο και το σφίξιμο της ρευστότητας, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε. Το μεγαλύτερο μέρος. Δυστυχώς όταν σφίγουν τα λουριά. Δεν έχεις πια δυνατότητα. Δεν μπορείς. Ναι, ναι. Άρα, αλλά θέλω να πω και το εξής. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγραφε πουθενά ότι είμαστε υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέγει πουθενά ότι είμαστε υπέρ της γενικευμένης χρεοκοπίας ή υπέρ της γενίκευσης της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς εκτιμήσαμε ότι αντιμετωπίζαμε αυτό τον κίνδυνο και για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου ο Πρωθυπουργός είχε την πρωτοβουλία και όλη η κυβέρνηση να κάνουμε αυτό τον αναγκαίο συμβασμό, το οποίο θα τον κρίνει η ιστορία. Το πρόγραμμα όμως στον κόσμο είχε περάσει ως η επόμενη καλύτερη μέρα όμως από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι κύριε Αντιπρόεδρε? Λοιπόν, να σας απαντήσω και εγώ. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάναμε, διότι είχα και εγώ μία ευθύνη ως υπεύθυνος για ένα διάστημα τουλάχιστον του προγράμματος, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο στόχο. Τι στόχο θέλουμε να πετύχουμε? Δεν κάναμε την αναγκαία, δεν δώσαμε την αναγκαία έμφαση στη μετάβαση. Πώς φτάνουμε σε αυτό το στόχο? Μάλιστα. Εν μέρη διότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν τα πάντα και εν μέρη διότι λες αυτό το στόχο έχω, θα τον παλέψω. Και θυμάμαι που πολλές φορές που συζητούσαμε διάφορα σενάρια, διότι τα είχαμε συζητήσει όλα. Όχι ως κυβέρνηση και πριν, από το 12 και μετά, όλα τα πιθανά εναλλακτικά τα είχαμε συζητήσει. Αυτό που λέγαμε λοιπόν και μεταξύ μας ήταν ότι τι θα πούμε αν αποτύχουμε. Θα πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μάλιστα. Και εγώ αυτό μπορώ να το πω και σήμερα. Αν υπάρξει κάποιος που μπορεί να πει ότι υπήρχε αυτό το όπλο και δεν το χρησιμοποιήσατε, θα τον ακούσω με προσοχή. Και αν έχει δίκιο, θα του πω και ό,τι έχει δίκιο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση
εξάντλησε τα όρια της. Τα όρια αυτά στο εσωτερικό μέτωπο ήταν ισχυρά, ο κόσμος μας στήριξε, αλλά δυστυχώς τα όρια τα εξωτερικά, αλλά οι συσχετισμοί ενώσει στην Ευρώπη ήταν πιο ασθενείς από ό,τι περιμένατε. Τώρα, περιμένατε ότι αυτή η συμφωνία θα έχουμε 120 ψήφους. Τι θα γίνει, κύριε Αντιπρόεδρε? Έχω κάνει και μία προσωπική δήλωση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο μήνες, τον Μάιο νομίζω, στις αρχές Μαΐου, όταν πια είδαμε ότι δεν θέλουν να μας δώσουν συμφωνία. Mm-hmm. Διότι σας θυμίζω, η αρχική συμφωνία ήταν να κλείσουμε συμφωνία μέχρι τέλος Απριλίου. Ναι. Τότε λοιπόν είπα ότι ακόμα και εγώ πρώτα θα κάνουμε τη συμφωνία και μετά θα αξιολογήσω και θα κρίνω αν είμαι ικανοποιημένος ή όχι από τη συμφωνία. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να πω, εγώ σέβομαι την άποψη και τα διλήμματα όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων και ιδίως των δικών μας. Δηλαδή, κατανοώ ότι ένας βουλευτής που εκλέχτηκε λέγοντας ότι εκλέξτε με για να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά, καταλαβαίνω ότι έχει ένα ηθικό δίλημα. Βέβαια. Αυτό το οποίο μόνο μπορώ να πω είναι ότι τα εγχειρήματα τα μεγάλα είναι συλλογικά εγχειρήματα. Άρα και οι ευθύνες είναι συλλογικές. Δηλαδή δεν είναι ατομική ευθύνη του ίδιου. Την πολιτική του κόμματος συνολικά υπηρετούσε, εκφράζοντας αυτή την πολιτική λέγαμε όλοι αυτά τα οποία λέγαμε. Άρα πέρα και από ατομικές ευθύνες, θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές πρέπει να τοποθετηθούμε στο εξής δίλημα. Φεύγουμε ή μένουμε? Το ερώτημα, το plan B, το μόνο υλοποιήσιμο plan B που είχα εγώ στις δύσκολες ώρες ήταν η παραίτηση. Και το σκεφτήκαμε πολλές φορές. Mm-hmm. Δεν μας βγαίνει αυτό που θέλαμε, μήπως πρέπει να παραιτηθούμε. Άρα η παραίτηση της κυβέρνησης είναι μια καθαρή λύση, διότι δεν πέτυχε το στόχο της. Έχει αρνητικά αυτή η λύση, να συζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος μας θέλει, από ό,τι φαίνεται. Σας στηρίζει. Από ό,τι φαίνεται. Η δεύτερη λύση είναι μένουμε, παλεύουμε αυτή τη συμφωνία, προσπαθούμε να γίνει μέρος του προγράμματος και όχι το πρόγραμμα, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε παράλληλα μέτρα, προσπαθούμε να πάμε στο τέλος το εγχείρημά μας, ξέροντας ότι... Θα σας στηρίζουν όμως οι βουλευτές, κύριε Δραγασάκη. Μα αυτό λέω. Αυτό είναι δικαίωμά τους να επιλέξουν. Περιγράφω όμως τις δύο επιλογές που εγώ θεωρώ. Αν είναι όμως κάτω από 120, αλλάζουν τα πράγματα. Η προσωπική μου άποψη, ναι, κύριε Χάτσιου, είναι ότι θα πάτε σε νέο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ως μέλος αυτής της κυβέρνησης και εφόσον είμαι σε αυτή την κυβέρνηση, εγώ θα ήθελα ούτως ή άλλως μία λαϊκή νομοποίηση για την πολιτική που θα εφαρμόσουμε. Εκλογές επομένως. Ξέρω ότι αυτό που είπαμε το Γενάρη δεν το υλοποιήσαμε. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρχει παραμικρή σκιά. Α, άρα για τις καρέκλες μένετε. Όχι. Θα διαμορφωθεί η συμφωνία. Mm-hmm. Όσο γίνεται πληρέστερη, θα επεξεργαστούμε και τα παράλληλα προγράμματα που θα εφαρμόσουμε. Όλο λοιπόν αυτό εγώ θα ήθελα να ξέρω ότι ο κόσμος το θέλει, το ψηφίζει και μας δίνει την εντολή να το υλοποιήσουμε. Ωραία. Πώς θα γίνει αυτό, θα το δούμε. Όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η κυβέρνηση προφανώς θα προχωρήσει ένα επανασχεδιασμό. Πότε θεωρείτε ότι θα ήταν ο κατάλληλος χρόνος επομένως να γίνουν εκλογές μετά την ψήφιση της συμφωνίας? Αυτή τη στιγμή η συζήτηση για τις εκλογές δεν μας βοηθάει. Ναι. Διότι αυτό που πρέπει να δείχνουμε και προς τα έξω και προς τα μέσα είναι ο στόχος. Όχι, αυτό επειδή είπατε ότι θα θέλατε. Αυτό που είπε και ο Ευκλήρης του Τσακαλώτου προχθές, ναι, στόχο προσήλωση. Ο στόχος είναι να τελειώσουμε τη συμφωνία. Δεν έχουμε τελειώσει τη συμφωνία. Ναι. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια. Ξέρουμε και έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Να τελειώσει η συμφωνία και μετά θα κάτσουμε να κάνουμε ένα συνολικό λογαριασμό και ένα συνολικό επανασχεδιασμό με κριτήριο το αποδείξαμε άλλωστε. Πρώτα τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Δεύτερον τα κομματικά. Τρίτον μας ενδιαφέρει και συνολικά η Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει. Αποδείχθηκε ότι η Ευρώπη είναι σε ένα διέξοδο, σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Άρα ο αγώνας ο δικός μας παραμένει αλλαγή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη. Είναι μαζί αυτά τα δύο. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αναλυτική συνέντευξη. Φαντάζομαι ότι δώσαμε απαντήσεις σε κάποια θέματα που μας αφορούν όλους στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, αλλά και για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Ήθελα να είμαι σαφής το ότι και τα αρνητικά και τα θετικά είναι πράγματα που πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Όλη η αλήθεια πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, διότι ζούμε, εξακολουθούμε να είμαστε σε μια διακεκαυμένη ζώνη και επομένως με γνώση
των όλων των παραμέτρων και των παραγόντων πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις. Για να είναι και σωστά ενημερωμένος και να μπορεί να έχει και την ανάλογη στάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.